Σήμερα, Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, πέφτει βαριά η σκιά της θλίψης και της οργής από το τραγικό, πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Βλέποντας τα μάτια των μητέρων, των συγγενών, να πλημμυρίζουν από πόνο για τα αδικοχαμένα παιδιά, σφίγγουμε τα δόντια γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να σιωπήσουμε. Και από αυτό εδώ το βήμα, μια βδομάδα μετά από αυτή την τραγωδία στα Τέμπη που στήχησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέα παιδιά, επαναλαμβάνουμε αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή. Δεν είναι ατύχημα, δεν είναι δυστύχημα, είναι προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Για έγκλημα μιλούν σήμερα όχι μόνο οι μανάδες και οι πατεράδες αυτών των παιδιών, αλλά όλες και όλοι μας. Για έγκλημα μιλούν οι εργαζόμενοι, οι φοιτητές, οι μαθητές που βρίσκονται τόσες μέρες και σήμερα αυτή την ώρα στους δρόμους. Το φωνάζουν οι χιλιάδες μαθητές σε όλη την Ελλάδα, το έγκλημα αυτό να μην συγκαλυφθεί, όλων των νεκρών να γίνουμε φωνή. Και όπως κάθε έγκλημα, έτσι και αυτό έχει και αιτίες, έχει και ενόχους. Ένοχοι είναι η κυβέρνησή σας, γιατί στις καταγγελίες που έκαναν συνδικαλιστές, τα σωματεία των σιδηροδρομικών, αλλά και οι βουλευτές του ΚΚΕ εδώ μέσα στη Βουλή, για το κακοσυντηρημένο δίκτυο, για τις ελλείψεις, τα κενά στα συστήματα ασφαλείας, στο προσωπικό, στις κρίσιμες υποδομές, όπως τέτοια είναι η σήμανση, εσείς είχατε κλειστά αυτιά. Θυμίζω την ανακοίνωση της παράταξης που στηρίζει το ΠΑΜΕ στους σιδηροδρομικούς, η οποία έκανε και μια σοκαριστική πρόβλεψη. Δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να τους δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα κάνοντας διαπιστώσεις. Αυτά έγραφαν μόλις 20 μέρες πριν την τραγωδία στα Τέμπη, στις 7 Φεβρουαρίου και δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν. Μακάρι να μην είχαν επιβεβαιωθεί. Ό,τι και να κάνετε εσείς της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όσο και αν προσπαθείτε με μοιρασμένους ρόλους με τα άλλα κόμματα που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα, για να στρέψετε τη συζήτηση αποκλειστικά στις υπαρκτές ευθύνες ενός σταθμάρχη και στο αν αυτός ήταν ή δεν ήταν ρουσφέτη, η αλήθεια και σε αυτή την περίπτωση δεν κρύβεται με τίποτα. Ούτε ο κουραστικός και αποκρουστικός τσακωμός σας αυτές τις μέρες με τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, και με το ΠΑΣΟΚ, για το πότε κόλλησε και πότε ξεκόλλησε η κάθε σύμβαση, μπορεί να πείσει πλέον κανέναν. Όλοι σας δηλαδή λέτε ότι τα κάνατε περίπου σωστά, οι εργολάβοι έφαγαν και ξαναέφαγαν, αλλά το αποτέλεσμα, αυτό που έμαθε όλος ο κόσμος με τον πιο τραγικό τρόπο, είναι ότι εν έτη 2023, στην εποχή της ψηφιοποίησης, τα τρένα πηγαίνουν στα Κουτουρού και με προφορικές οδηγίες από τον ασύρματο, λες και είμαστε στην εποχή του Τρικούπη. Οι πληστηριασμοί και οι κατασχέσεις ηλεκτρονικοί, τα τρένα χειροκίνητα. Αλλά τέτοιοι είστε. Εδώ μέσα, σε αυτή την αίθουσα, οι βουλευτές του ΚΚΕ σας λέγαμε ότι η πολιτική της χρόνιας υποχρηματοδότησης, της κατάτμησης του σιδηροδρομικού έργου σε πολλά κομμάτια, η πολιτική της απελευθέρωσης με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ιδιωτικοποίησης του κερδοφόρου κομματιού, αυτή η πολιτική βεβαίως που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων, έχει διαμορφώσει και τους όρους για αυτές τις τραγωδίες. Αφού στο πλαίσιο της η ασφάλεια των επιβατών αντιμετωπίζεται ως κόστος, τόσο για τα αμιγώς ιδιωτικοποιημένα κομμάτια του σιδηροδρόμου, όσο και για εκείνα που διαχειρίζεται το αστικό κράτος. Όλα αυτά τα αγνοήσατε και εσείς και οι διοικήσεις του κρατικού ΟΣΕ και η Ιταλική εταιρεία. Ξέρετε, αυτή η Ιταλική εταιρεία που σύμφωνα με τις καταγγελίες μας έφερε τα σάπια τρένα που δεν τα ήθελαν στην Ελβετία και μας τα πλάσαρε για υπερσύγχρονα. 5 μέρες κρυβόταν και δεν μπορούσε να ενημερώσει ούτε για το πόσοι ήταν οι επιβάτες στο τρένο. Και τώρα μας το παίζει και μεγαλόψυχη, επειδή δεν θα χρησιμοποιήσει, λέει, τη δυνατότητα που της έχετε δώσει εσείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να απαλλάσσετε από τις αποζημιώσεις. Μεγάλη χάρη μας έκανε να τους χαίρεστε τους επενδυτές σας.
Και εσείς κύριοι της κυβέρνησης και εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, που τους πουλήσατε την Τρενοσέ για 45 εκατομμύρια ευρώ για να τους χαρίζετε μετά όλοι 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ως επιδότηση για δήθεν άγονες γραμμές. Τι ηρωνία! Άγονη γραμμή ονομάσατε και τη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αλήθεια, αυτό δεν είναι αρκετά σοβαρό σκάνδαλο για να απασχολήσει τη μεταξύ σας αντιπαράθεση όπως και τόσα άλλα? Ρητορικό φυσικά το ερώτημα, τσίπα δεν έχετε. Ένοχοι λοιπόν είστε όλοι σας, όλες οι κυβερνήσεις. Και μην παριστάνετε εδώ μέσα τους ανήξερους. Σας θυμίζω ορισμένους μόνο σημαντικούς σταθμούς της διακυβέρνησης όλων σας. Γιατί ορισμένοι μιλάτε λες και έχετε πάθει αμνησία. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Το 2009 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σπάει τον ΟΣΕ σε κομμάτια για να παραδοθούν τα πιο κερδοφόρα στον επενδυτή και να φορτώσει τα ζημιογόνα στις πλάτες του λαού μας. Τι έγινε στην πορεία? Αποσυνδέθηκε το τρένο από τις ράγες, δηλαδή αποσυνδέθηκε η διαχείριση των τρένων από τη διαχείριση του σιδηροδρομικού δικτύου. Και αν δείτε τη συζήτηση που έγινε στην Ισπανία μετά από ένα τότε μεγάλο δυστύχημα, η αιτία, είπαν εκεί, είναι ακριβώς αυτή. Το 2017 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ παραχώρησε σε ιταλική εταιρεία αντί 45 εκατομμυρίων ευρώ την Τρενοσέ. Το χρέος του ΟΣΕ πέρασε στο κράτος, εργαζόμενοι στο όνομα της λεγόμενης εξυγίανσης μετακινήθηκαν. Το 2019 ολοκληρώνεται η εξαγορά της Τρενοσέ με άλλα 22 εκατομμύρια ευρώ. Όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ψηφίζεται το πακέτο οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλήρη απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Ένοχο είναι λοιπόν το σάπιο κράτος σας με τις περικοπές και τις υποχρηματοδοτήσεις. Ένοχη είναι η ιταλική εταιρεία που ήταν κρατικό μονοπόλιο αλλά χρεοκόπησε και αυτοί μας έφεραν εδώ ως επενδύσεις, οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Οι διάφοροι εργολάβοι που τσέποναν τα εκατομμύρια και δεν προχωρούσαν τα απαραίτητα έργα. Και επειδή όλοι αυτές τις μέρες προσπαθείτε να βγάλετε λάδι την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική σας φυσικά, σας λέμε λοιπόν ότι αυτή η εγκληματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κάνει εξαιρέσεις. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2021 μόνο, σε ένα χρόνο, καταγράφηκαν 1.389 σημαντικά σιδηροδρομικά δυστυχήματα με συνολικά 636 νεκρούς και 513 τραυματίες, εκ των οποίων τα 97 ατυχήματα αφορούσαν συγκρούσεις τρένων. Το είπαμε, θα το ξαναπούμε, θα επιμείνουμε. Το μαχαίρι πρέπει να φτάσει στο κόκαλο. Να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για να μην έχουμε ποτέ ξανά τέτοιο έγκλημα. Να μην υπάρξει άλλο παιδί στον 21ο αιώνα που στο μήνυμα της μητέρας του στείλε όταν φτάσεις, δεν θα απαντήσει. Και μοναδική εγγύηση για να γίνει αυτό και για να μην το κουκουλώσετε πάλι και ξεχαστεί η υπόθεση είναι οι μεγάλοι αγώνες, οι μεγάλες κινητοποιήσεις που αναπτύσσονται σε όλη τη χώρα. Θέλουμε από αυτό το βήμα ξανά να χαιρετήσουμε τους χιλιάδες απεργούς σήμερα από πάρα πολλούς χώρους δουλειάς που συμμετέχουν στη σημερινή κινητοποίηση. Ξέρουμε πως ιδιαίτερα η νέα γενιά, οι φοιτητές, οι μαθητές βράζουν από οργή, από αγανάκτηση για αυτό που έγινε. Γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι ο καθένας θα μπορούσε να είναι στη θέση αυτών των παιδιών που χάθηκαν τόσο άδικα. Τους λέμε το εξής, είμαστε μαζί σας, σας στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Έχουμε ευθύνη όλοι μαζί να γίνουμε η φωνή των νεκρών. Το ΚΚΕ το δικό του μερίδιο ευθύνης το συναισθάνεται και το αναλαμβάνει. Θα κάνουμε τα πάντα για να μην θαυτεί η υπόθεση, για να σπάσουμε τη σιωπή, την υποκρισία, την προπαγάνδα της ψευτιάς που παρακολουθούμε τόσες μέρες από τις τηλεοράσεις μας και μας έχει εξοργήσει όλους. Η δύναμη που έχουν οι αγώνες της νεολαίας
Φαίνεται και από την ανησυχία που έχει αρχίσει και πιάνει ορισμένες πένες φιλικές τόσο προς τη Νέα Δημοκρατία όσο και προς το ΣΥΡΙΖΑ για τον κίνδυνο, όπως λένε, να διαχυθεί η ευθύνη για το συμβάν σε όλο το πολιτικό σύστημα των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει και να ενισχυθεί η αντισυστημική στάση και ψήφος. Όμως αυτοί ακριβώς οι φόβοι τους είναι που πρέπει να γίνουν πραγματικότητα. Και ας αφήσουν τις σύπουλες ταυτίσεις όλοι αυτοί με θεωρίες των άκρων από την ανάποδη, γιατί η νέα γενιά καταλαβαίνει πολύ καλά τι είναι το πραγματικά αντισυστημικό. Ξέρει, για παράδειγμα, πόσο φανατικά συστημικές είναι οι διάφορες φασιστικές, οι διάφορες ακροδεξιές ομάδες. Και ξέρει και ποιοι είναι αυτοί που τα βάζουν σταθερά μαζί τους στα σχολεία, στις γειτονιές, παντού.